Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Αποδεκατίστηκαν πολλές τάξεις μαθητών σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, καθώς η γρίπη σε συνδυασμό με τις ιώσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες εμπόδισαν τα παιδιά να κάτσουν στα θρανία. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στους παιδικούς σταθμούς και στα νήπια. Την ίδια ώρα, στους 10 ανέρχονται οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις εντατικές νοσοκομείων της Κρήτης. Απίστευτο και όμως συνέβη στην Κρήτη. Εργαζόμενοι, άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, βρήκαν και παρέδωσαν ένα πορτοφόλι θησαυρό. Το χαμένο πορτοφόλι εντοπίστηκε στην Αμουδάρα και περιείχε πολλά σημαντικά έγγραφα αλλά και χρήματα. Όμως τρεις εργαζόμενοι, χωρίς κανένα δισταγμό, επικοινώνησαν με τον κάτοχό του και το παρέδωσαν. Εφηβεία, έρωτας και γονείς. Αφήνουν οι τελευταίοι να ερωτευτούν τα παιδιά τους και πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στο πιο τρυφερό συνέστημα των παιδιών τους. Μπείτε στο neakrite.gr και διαβάστε όλα όσα είπε η συγγραφέας και παιδαγωγός Κική Τζορτζακάκη στο Καλό Μεσημέρι. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.